Η Βιωτία, λόγω της επίκαιρης θέσης που κατέχει στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής Χερσονήσου, πάνω σε θαλάσσιους και χερσαίους διόδους επικοινωνίας, αποτέλεσε χώρο όπου αναπτύχθηκαν κατά την αρχαιότητα σημαντικές πόλεις όπως η Θήβα, ο Ορχομενός, η Τανάγρα, οι Θεσπιές, η Χερόνια και άλλες, οι οποίες διέθεταν την κοινωνική και πολιτική εκείνη οργάνωση που ευνόησε στην κατασκευή και χρήση των δημοσίων κτηρίων, ιερών, θεάτρων, βουλευτηρίων, τα οποία ενίσχυαν τη συνεκτικότητα και την ανάπτυξη της κάθε κοινότητας. Μία κατηγορία δημοσίων κτηρίων αυτού του είδους αποτελούν τα θέατρα, τα οποία πέρα από χώρους ψυχαγωγίας έχουν λειτουργήσει και ως χώροι συνάθρησης των πολιτών, πιθανότατα και στο πλαίσιο λειτουργίας του κοινού των βιωτών, της Ομοσποδίας των Βιωτικών Πόλεων, που είχε δημιουργηθεί στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. και λειτουργήσε με διαφορετικές μορφές μέχρι τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Η εφορία αρχαιοτήτων Βιωτίας με τη συνδρομή του Σωματείου Διάζωμα και την οικονομική υποστήριξη της περιφέρειας Θεραίας Ελλάδος μέσω προγραμματικών συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης αλλά και των τοπικών δήμων έχει ξεκινήσει ήδη από το έτος 2010 την προσπάθεια ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της Βιωτίας. Στο ανωτέρο πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2012 και 2014 αρχαιολικές εργασίες στα αρχαία θέατρα Ορχομενού και Καβυρίου Θηβών, αντίστοιχα με σκοπό την πλήρη αποκάλυψη και αποτύπωση των σωζόμενων καταλήπων, ώστε στη συνέχεια να εκπονηθούν οι απαιτούμενες μελέτες αποκατάστασης και ανάδειξης των μνημείων. Ειδικά στην περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου Ορχομενού, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από την Προγραμματική Σύμβαση Εργασιών του Αρχαιολογικού Καθαρισμού, της ανασκαφικής έρευνας σε επιλεγμένα σημεία του μνημείου και της αποτύπωσης του κατακείμενου υλικού, ανατέθηκε από το διάζωμα εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης δημιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού με την ενοποίηση των μνημείων, δηλαδή του Μνημειώδου στο Λωτού Τάφου του Μηνίου, του Ελληνιστικού Θεάτρου και του Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Κρυπούς, καθώς και αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου. Οι προαναφερόμενες μελέτες έχουν εξεταστεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και πρόκειται να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις έγκρισης. Στο Θέατρο του Ιερού των Καβύρων στη Θήβα, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Ανασκαφική έρευνα, αρχιτεκτονική τοπογράφηση και αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου στο Καβύριο της Θήβας», πραγματοποιήθηκε το 2014 εκτεταμένος αρχαιολογικός καθαρισμός για την πλήρη αποκάλυψη των οικοδομημάτων και την τοπογραφική αποτύπωση του συνόλου των αρχιτεκτονικών καταλήπων. Ωστόσο, κατά την πορεία των εργασιών, διαπιστώθηκε ότι μεγάλο τμήμα του χώρου του Ιερού καλύπτεται από επιχώσεις μεγάλου πάχους που δεν έχουν ερευνηθεί και ως εκ τούτου απαιτείται περαιτέρω ανασκαφική έρευνα καθώς και συμπληρωματική τοπογραφική αποτύπωση. Οι συμπληρωματικές αυτές εργασίες έχουν συμπεριληφθεί στο σχέδιο νέας προγραμματικής σύμβασης που έχει προωθηθεί προς έγκριση στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να αρχίσουν ανάλογες αρχαιολογικές εργασίες σε δύο ακόμα αρχαία θέατρα της Βιωτίας, τα οποία δεν διατηρούνται ορατά. Οι θέσεις τους όμως είναι γνωστές τόσο από τις αρχαίες πηγές, όσο και από μικρές έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί σε αυτά στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα από επιστημονικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού. Πρόκειται για τα αρχαία θέατρα της Κοιλάδας των Μουσών, στην περιοχή της Άσκρης και της αρχαίας Τανάγρας. Οι σχετικές προγραμματικές συμβάσεις που περιλαμβάνουν την αποκάλυψη των καταλήπων και την αποτύπωσή τους έχουν εγκριθεί από τους δομικούς συμβούλους των αρμόδιων φορέων και αναμένεται άμεσα η υπογραφή τους από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρία Μαρία Βλαζάκη, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, κύριο Κώστα Πακογιάννη και τον Δήμαρχο Τανάγρας, στην περίπτωση κύριο Βασίλειο Περγάλια, στην περίπτωση της Τανάγρας, του Αρχαίου Θεάτρου της Τανάγρας. Οι εργασίες αναμένεται να αρχίσουν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. Στη συνέχεια θα ακούσετε τους αρχαιολόγους της Εφορίας Αρχαιοτήτων Βιωτίας, την κυρία Κική Καλλιγά,
για το αρχαιολογικό χώρο και το θέατρο της Τανάγρας, την κυρία Δήμητρη Οικονόμου για το χώρο, τον αρχαιολογικό χώρο της Κοιλάδα των Μουσών και το θέατρο, και την κυρία Όλγα Κυριαζή για το αρχαιολογικό χώρο και του Ορχομενού και της Κερώνιας και τα θέατρα που περιλαμβάνονται σε αυτούς. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω, κλείνοντας, τον κύριο Σταύρο Μπένο, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Ορχομενού, Λιβαδιάς, Αλιάρτου, Θεσπιαίων, Τανάγρας και Θήβας, για την πολύτιμη συνδρομή τους στο έργο της ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων, της Βιωτίας, καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ.